Όλε τι χαραμάδε επιχειρεί να κλείσει η κυβέρνηση στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών μετά τη διαρροή του σκανδάλου των υποκλοπών. Στο πρόσφατο Υπηρεσιακό Πειθαρχικό Συμβούλιο, που εισηγείται προαγωγέ, τοποθετήσει, πειθαρχικέ διώξει κτλ., πρόεδρο ανέλαβε κατά τρόπο παράτυπο ο νυν διοικητή τη ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη, προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη μετά τον αποκεφαλισμό του Παναγιώτη Κοντολέοντα το παράτυπο έγκυται σε μία απλή αλλά ουσιαστική διαδικαστική λεπτομέρεια. Βασί του νόμου 3649-2008, το Υπηρεσιακό Δικαστικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί στη διοίκηση της υπηρεσίας για όλα τα θέματα αρμοδιότητός του και παραδοσιακά προείσταται ο υποδιοίκητης της υπηρεσίας. Τώρα η διοίκηση θα εισηγείται στη διοίκηση. Δηλαδή ο Θεμιστοκλής Δεμήρης θα γνωμοδοτεί στον εαυτό του. Τι συνέβη, όταν η υπηρεσία ξέμεινε για διάφορου λόγου από υποδιοικητή, βασικά λόγω των εκαθαρίσεων μετά το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, καθώ όλοι ή κάποιοι από αυτού θεωρήθηκαν υπέτηοι τη διαρροή, ανέλαβε ο Θεμιστοκλή Δεμήρη να προείσταται και να γνωμοδοτεί στον εαυτό του. Τι μπορούσε να γίνει, ορισμό του αρχαιότερου στελέχου ω Προέδρου. Καταρχήν για να είναι έγκυρε οι αποφάσει και να μην μπορούν να προσβληθούν πουθενά.